Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Ελένη Πιμενίδου, Κωνσταντίνος Γιαλαμπόκης, Θεοδώρα Καραχιουλάκη στην παρέα σας. Είναι Δευτέρα σήμερα και είναι η αρχή μιας καινούργιας εβδομάδας. Να πάνε όλα καλά. Είναι η εβδομάδα των Χριστουγέννων και ταραχές και αναταραχές να μην έχουμε. Εγκαινιάστηκε το νέο Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών στην Βεργίνα. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων είπε: είναι μια σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το νέο μουσείο ενσαρκώνει μια νέα δυναμική προσέγγιση της σχέσης του με τον αρχαιολογικό χώρο. Το νέο μουσείο περιλαμβάνει την έκθεση αρχιτεκτονικών με κεντρικό έκθεμα το αναταγμένο τμήμα του Ανακτόρου, την έκθεση γλυπτών, την κεντρική έκθεση Εγών Μνήμη, την περιοδική έκθεση Οικουμένης Αντίδωρων που γίνεται σε συνεργασία με το Νομισματικό Μουσείο και τον συλλέκτη Θεόδωρο Αραβάνη, την εικαστική έκθεση Λης Μνήμη με έργα του ζωγράφου Χρήστου Μπουκόρου που δημιουργήθηκαν ειδικά για την παρουσίαση στο Μουσείο των Εγών. Ποιο είναι το Μουσείο των Εγών, ποιο είναι αυτό το νέο πολυκεντρικό μουσείο? Η κυρία Κοταρίδη, διευθύντρια του Μουσείου Εγών, δήλωσε πριν μερικούς μήνες στην Ερτία και στην Αλεξία Καλέτζη. Είναι το Πολυκεντρικό Μουσείο των Εγών, είναι ένα μεγάλο μόρφωμα, διαφορετικό τελείως από ό,τι έχουμε στους άλλους αρχαιολογικούς χώρους, το οποίο εξαπλώνεται οργανικά στον αρχαιολογικό χώρο και περιλαμβάνει παραπάνω από μία ενότητες. Έτσι, το γνωστό Μουσείο των Βασιλικών Τάφων και Έλφος Προστασίας είναι μία ενότητα. Το πάρκο το αρχαιολογικό με τους βασιλικούς τάφους στο νεκροταφείο των Τύμβων, που εγκαινίασε η κυρία Μενδώνη το καλοκαίρι που μας πέρασε, είναι μια άλλη ενότητα, εκτόνωσης και περιπάτου. Ο Άγιος Δημήτρης στα Παλατίτσια, μια καταπληκτική κατάγραφη εκκλησία που τελειώσαμε το 19, είναι μια τρίτη. Το Ανάκτορο των Εγών, που είναι ένα μοναδικό κτίριο, το αρχέτυπο όλων των δημόσιων κτηρίων της Ελληνιστικής Οικουμένης και όχι μόνον, και στη συνέχεια δηλαδή, είναι μια ακόμη ενότητα του Πολυκεντρικού Μουσείου των Εγών. Να σας πω ότι εκεί τρέχει το μεγαλύτερο αναστηλωτικό έργο που κάνει η εφορία. Έτσι, στην Ακρόπολη δεν είναι η εφορία της Αθήνας, είναι η ΙΣΜΑ. Εμείς λοιπόν εκεί τρέχουμε ένα έργο 20 εκατομμυρίων και ήδη έχουν σκοθεί οι πρώτες κολόνες και φέτος είναι η χρονιά που θα σκόσουμε κι άλλες. Το 2023 θα τελειώσει, ελπίζω, το έργο. Να σας πω πώς θα γίνεται. Αυτό το μουσείο, το οποίο δεν πρόλαβα να πω, είναι η είσοδος στο Πολυκεντρικό Μουσείο. Και αυτό, ας πούμε, είναι με την έννοια των εκθέσεων ένα μουσείο κανονικό, όπως ξέρουμε, δηλαδή ένα κτίριο που μπαίνεις μέσα και βλέπεις αρχαιότητες, αλλά έχει και άλλες δουλειές. Είναι η είσοδος στις Αιγαίες, είναι η είσοδος στην ιστορία της Μακεδονίας και συγχρόνως είναι η είσοδος στην ελληνιστική οικουμένη, γιατί εδώ θα φιλοξενείται η γήινη, η φυσική έδρα του ψηφιακού μουσείου Μέγας Αλέξανδρος από τις Αιγαίες στην Οικουμένη. Έτσι, το οποίο τελειώνει επίσης το 23, αν δεν έχουμε πάλι καμία άλλη καταστροφή ενδιαμέσως. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ένα πολυδύναμο πράγμα που αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα και ναι, ένας από τους στόχους μας είναι να κρατάμε τον κόσμο. Πια για να δεις τις Αιγαίες θα χρειάζεσαι περίπου 3 μέρες για να δεις στοιχειωδώς αυτά που ήδη έχουν τελειώσει. Όχι έργα τα οποία έχουμε μελετήσει και ετοιμάσει να ενταχθούν στο άμεσο μέλλον, στο επόμενο ΕΣΠΑ. Με έναν τρόπο όμως πιο βιωματικό και πολύ πιο σύγχρονο. Ναι, εδώ ειδικά αυτό το κομμάτι, αυτό το μουσείο θα έχει πολλά ψηφιακά. Δηλαδή, αν μπείτε ήδη μπαίνοντας, βλέπετε τα δύο μεγάλα video wall που είναι παράθυρο στην Οικουμένη, γιατί εκεί θα παίζουν κομμάτια από το ψηφιακό Αλέξανδρο. Έχουμε ήδη, εσείς στις τηλεόρασες καταλαβαίνετε, 1000 ώρες βίντεο. Από γυρίσματα σε αρχαιολογικούς χώρους από την Ελλάδα μέχρι τα βάθη της Μικράς Ασίας, όλη η Τουρκία, όλη η Αίγυπτος, όλη η Ιορδανία. Και ήταν να πάμε Περσία, μας έκοψε και ο κορονοϊός εκεί δυστυχώς. Έχουμε από μεγάλα μουσεία, έχουμε ένα τεράστιο υλικό, 1000 ώρες βίντεο, έτσι, το οποίο θα είναι προστό σε καθέναν από το διαδίκτυο, αλλά και στους επισκέπτες του μουσείου από τα μεγάλα video wall. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ συγκλονίζομαι με όλες αυτές τις ιστορίες. Συγκλονίζομαι με τα ευρήματα και όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στο φως. Ήταν 8 Νοεμβρίου του 1977, όταν ο αρχαιολόγος Μανώλης Ανδρώνικος, μετά από επίπονες και πολιτικές προσπάθειες, αποκαλύπτει τον ασύλληπτο μνημειώδη τάφο του Μακεδόνα βασιλιά Φιλίππου, πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο λοφίσκο της περιοχής Μεγάλη Τούμπα, στην αρχαία Βεργίνα.
Επί 23 αιώνες ο τάφος παρέμεινε σφραγισμένος, φυλάσσοντας τη μαρμάρινη σαρκοφάγο και την ολόκληρη Λάρνακα εντός της. Έπειτα από μεγάλη έρευνα και στηριζόμενο στις αρχαιολογικές ενδείξεις και τις θεωρίες του Άγγλου ιστορικού Νίκολα Τζέφρι Λεμπριέρ Χάμοντ, ο Ανδρόνικος ανακοινώνει ότι μάλλον ο τάφος ανήκει στον Φίλιππο το Δεύτερο. Έκτοτε, ο ευρύτερος αρχαιολογικός χώρος των Αιγών αναδεικνύεται σε μνημείο παγκόσμιος κληρονομιάς της UNESCO και αποτελεί σημείο αναφοράς της Μακεδονίας. Νότια του ποταμού Ελιάκμονα, στους πρόποντας των Πιερίων, η πρωτεύουσα των Αιγών υπήρξε ένα από τα πιο πλούσια και σημαντικά βασίλεια, το οποίο ιδρύθηκε από τους Αργιάδες το 650 π.Χ. Στα χρόνια του Φιλίππου του Δεύτερου, χτίστηκε το ανάκτορο των Αιγών, το οποίο οικοδομήθηκε μάλλον από τον αρχιτέκτονα Πίθεο. Ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του στην κατασκευή του μαυσολίου της Αλκαρνασσού, ενός από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Για την κατασκευή του μεγαλοπρεπούς ανακτόρου χρησιμοποιήθηκε πολυτελές μάρμαρο, ανάγλυφα ακροκέραμα, χιλιάδες κεραμίδια και μοναδικά ψηφιδωτά έργα τέχνης, χαλκός και κάθε είδους πολυτελές υλικό. Οι Αιγαίες υπήρξαν το κέντρο των πολιτικών εξελίξεων και το πομπόδες ανάκτορο ξεχώριζε για την έγκλη του, τη γεωμετρική του συνέπεια, τη μαθηματική σαφήνεια και την ιδιαίτερη καλλιστισία. Δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι αναφέρεται στις πηγές ως ο Παρθενώνας της Μακεδονίας, ορατός από ολόκληρη τη λεκάνη της ευρύτερης περιοχής. Με κομμένη την ανάσα άκουγα πριν από 2 μήνες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη την Διευθύντρια του Μουσείου Αιγών και Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, την κυρία Αγγελική Κοταρίδη, να μας μιλάει στην εκπομπή την πρωινή του Σαββάτου για το Βασίλειο των Αιγών. Η Βασιλική Μητρόπολη των Μακεδόνων, αυτό που σε κάποιους είναι γνωστό με το όνομα Βεργίνα, που είναι ένα χωριό του 20ου αιώνα, δίπλα στη Βεργίνα, κάτω από τη Βεργίνα και γύρω από τη Βεργίνα, είναι οι αρχαίες Αιγαίες. Δηλαδή η Βασιλική Πρωτεύουσα των Μακεδόνων, η έδρα των βασιλέων της Μακεδονίας. Εκεί που βρέθηκαν τα περισσότεροι τάφοι, εκεί που όλοι είναι... Όλοι οι τάφοι. Εδώ έχουν βρεθεί όλοι οι βασιλικοί τάφοι των Μακεδόνων. Είναι 31 τον αριθμό, ξεκινούν από τις αρχές του 6ου αιώνα και φτάνουν μέχρι το τέλος του 4ου αρχές 3ου, όσο κράτησε δηλαδή η δυναστεία των Κυμενιδών, τις οποίες τα πιο επιφανή μέλη, τα ξέρουν όλοι, είναι ο Φίλιππος ο Δεύτερος και ο Αλέξανδρος ο Μέγας. Τι θα, από υποδομή, τι βλέπουμε στον χώρο, λοιπόν, πρώτα απ' όλα οι αρχές Αίγες προηγούνται προηγούνται της Πέλλας, έτσι δεν είναι, γιατί είναι πολύ γνωστή η Πέλλα λόγω μεγάλου Αλεξάνδρου. Κοιτάξτε, υπάρχει μία σύγχυση η οποία ξεκινάει από τη δεκαετία του 60 και η οποία έχει, είναι μία, ας πούμε, ένας νεολογισμός, είναι μία νεότερη προβολή στην αρχαιότητα. Τη δεκαετία του 60 ξέρουμε μόνο την Πέλλα ανασκαφικά. Ξέρουμε ότι ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Πέλλα και δεν ξέρουμε τίποτα για τις Αιγαίες. Ξέρουμε μόνο ότι είναι η παλιά πρωτεύουσα των Μακεδόνων, λέγανε τότε, και ότι είναι κάπου στην Έδεσα. Και τα δύο είναι λάθος. Γιατί οι Αιγαίες δεν είναι στην Έδεσα. Αυτό είναι ένα λάθος ενός Ρωμαίου ιστορικού, που γράφει ούτε καν ιστορικού χρονογράφου, που γράφει το 2ο αιώνα μετά Χριστόν και μπερδεύει τις Αιγαίες που δεν υπάρχουν πια, δεν τις γνωρίζουν τότε. Αυτός γράφει αντιγράφοντας έναν Γαλάτη, γράφουν και οι δύο λατινικά, δηλαδή δεν ξέρουν την ελληνική γεωγραφία και την Ελλάδα. Μπερδεύεται και συγχύζει το θέμα αυτό. Ωστόσο έχουμε ακόμα και χάρτες που δείχνανε τις Αιγαίες στη σωστή τους θέση. Το Αιγαίες από το Αίγες, έτσι, το τόπος των Γατσικιών. Λοιπόν, οι Αιγαίες τελικά ταυτίστηκαν μέσα από τα ευρήματα του Μανώλη Ανδρόνικου, αλλά και πριν, δύο σπουδαίοι Άγγλοι ιστορικοί, ο Νίκολας Χάμοντ και ο Ρόμπι Λέιν Φόξ, από τις πηγές και από την τοπογραφία είχαν συσχετίσει σωστά το χώρο με την περιοχή στα νότια του Αλιάκμονα, όπου τα χωριά Παλατίτσια και Βεργίνα. Τώρα, όσον αφορά στον Αλέξανδρο, ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Πέλλα, αλλά η πρωτεύουσα με την έννοια που τη λέμε εμείς, όπως η Αθήνα, δηλαδή το
διοικητικό κέντρο, δεν υπάρχει ακριβώς έτσι για τους Μακεδόνες. Υπάρχει μια έννοια του ιερού τόπου, του τόπου όπου γεννιούνται, υπάρχει η δυναστεία από παλιά, όπου θάβονται οι βασιλιάδες και όπου γίνονται τα μεγάλα γεγονότα. Αν λοιπόν διαβάσουμε τις πηγές, μαθαίνουμε ότι τα σπουδαία γεγονότα, όπως η πρωτοχρονιά, που η πρωτοχρονιά των Μακεδόνων είναι τον Οκτώβριο, μέσα τέλη Οκτωβρίου, γιατί οι μήνες είναι σε ελληνιακή συναφιότητα και δεν αντιστοιχούν ακριβώς με τους δικούς μας. Λοιπόν, η πρωτοχρονιά των Μακεδόνων γιορτάζονταν στις Αιγές και γι' αυτό ο Φίλιππος κάνει αυτή την τεράστια γιορτή το 336 π.Χ. με τους γάμους της κόρης του και δολοφονείται. Την ίδια μέρα, την πρωτοχρονιά δηλαδή του 336, εδώ στις Αιγές, το λέω εδώ γιατί εγώ είμαι εδώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Αλέξανδρος ανακηρύσσεται βασιλιάς στο ανάκτορο των αγώνων που είναι η πολιτική ιερή αγορά. Και μετά το 334 ο Αλέξανδρος γιορτάζει την πρωτοχρονιά εδώ, το λέει ο Αριανός αυτό με γιορτές, και μετά την άνοιξη του 334 φεύγει στην Ασία για την εκστρατεία, ξεκινώντας πάλι από εδώ, από ένα χώρο που τον έχουμε εντοπίσει, είναι δίπλα στους τάφους των παλιών βασιλέων, ένα μεγάλο αναπεπταμένο πεδίο όπου γιορτάζει τα ξαντικά, δηλαδή την αρινή ησημερία του 334, και φεύγει για να μην γυρίσει ποτέ. Και τι να σας πω, μπορώ να αφήσω το ηχητικό για ώρες. Η κουβέντα έγινε πριν από 2 μήνες περίπου στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να βρείτε όλο το ηχητικό στο YouTube του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η Αγγελική Κοταρίδη στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για τις Αιγές και το Μουσείο της Βεργίνας. Θα το βρείτε έτσι και θα ακούσετε όλη την ιστορία. Τώρα, παρακολουθώντας το ρεπορτάζ του Χρήστο Νικολαίδη και τα βίντεο τα οποία θα δείτε στο arthes.gr, θα δείτε βίντεο από την είσοδο του μουσείου. Και ο Χρήστος Νικολαίδης σταματάει σε ένα από τα αγάλματα, όχι τυχαία. Θα δείτε στα βίντεο την Ευρυδίκη. Δεν έχει πέσει πολύ φως πάνω της, νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Ποια είναι η Ευρυδίκη? Η Ευρυδίκη είναι η γυναίκα που άλλαξε την ιστορία της Μακεδονίας. Το 368 με 67 π.Χ. είναι μια δύσκολη χρονιά για το βασίλειο των Μακεδόνων. Ο βασιλιάς Αμύντας ο Τρίτος, που κατάφερε να το οδηγήσει με τις λιγότερες δυνατές απώλειες ανάμεσα από πολύ δύσκολες συμπληγάδες, είχε πεθάνει 2 χρόνια πριν. Και ο νέος βασιλιάς, ο πρωτότοκος Αλέξανδρος ο Δεύτερος, είχε δολοφονηθεί. Μια μεγάλη συνωμοσία λοιπόν βρισκόταν σε εξέλιξη, με τον ανταπετητή Παυσανία να κερδίζει διαρκώς έδαφος, έχοντας τη σύρριξη των εχθρών που έσφυγαν από παντού το κλειό. Εν τω μεταξύ, ο νόμιμος διάδοχος Περδίκας ήταν ανήλικος ακόμη, ενώ ο μικρότερος αδερφός του Φίλιππος κρατούνταν όμηρο στη Θήβα. Τότε ήταν που πήρε τα πράγματα στα χέρια της η χείρα βασίλισσα Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη, λέει η κυρία Κοταρίδη, έζησε αρκετά και πρόλαβε να δει τους κόπους του Φιλίππου να φέρουν καρπούς. Πέθανε το 343 π.Χ. και ο γιος της την έθαψε με πρωτοφανή μεγαλοπρέπεια στον πρώτο μακεδονικό τάφο που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτήν στις Αιγές. Ήταν περήφανη, γιατί έμαθε γράμματα, έστω και όντας όριμη γυναίκα πια, και έτσι μπορούσε να χαίρεται των μουσών τα δώρα.